Θέλω να διευκρινίσω στην αρχή ότι πρόκειται για την μετατροπή μιας απλής ερώτησης σε επίκαιρη και αυτό έγινε γιατί υπήρξε αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. 2-3 μήνες περιμένουμε την γραπτή απάντηση του Υπουργείου για το θέμα και την μετατρέψαμε σε επίκαιρη η οποία σήμερα απαντιέται. Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Πάμε πίσω στο 2013. Ψηφίζεται ένας νόμος, εμβληματικός μνημονιακός νόμος, είναι ο 4172. Και τι δεν έχει, κύριε Υπουργέ, αυτός ο νόμος? Σχολική φύλακες, καθηγητές εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης, δημοτική αστυνομική, υγειονομική υπάλληλη και κάτι ακόμα. Έχει και τη δυνατότητα του Υπουργού να ορίζει τον κατώτατο μισθό. Γι' αυτό, επειδή τον υιοθέτησε ακριβώς και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον νόμο, αυτός ο νόμος πια έχει αλλάξει τίτλο και από νόμος Βρούτσι λέγεται πια νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου από εδώ και πέρα. Έρχομαι όμως στο αντικείμενο της ερώτησής μας. Τότε λοιπόν, θα απαντήσετε κύριε Πολάκη, τότε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη κλείνουν 3 νοσοκομεία, το Παναγία, στην Καλαμαριά, το Λιμωδόν και το Δερματολογικό και 200 περίπου υγειονομικοί υπάλληλοι τίθενται σε διαθεσιμότητα. Μετά από 2 περίπου μήνες αυτοί μετατάσσονται σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αλλά εντωμεταξύ για ένα δίμηνο περίπου δεν λαμβάνουν τον κανονικό τους μισθό. Και με την ερώτησή μας ζητάμε να εφαρμοστεί ακριβώς εκείνη η διάταξη του νόμου που εσείς ψηφίσατε, του νόμου 4472, που προβλέπει ότι αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του. Αυτοί οι υπάλληλοι, 200 περίπου τον αριθμό, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Αυτά είναι ένα σημαντικό ποσό. Κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει. Έχουν χάσει ένα κομμάτι του μισθού τους. Βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, οι δημοτικοί αστυνομικοί έχουν χάσει πολύ πολύ μεγαλύτερα ποσά, γιατί εκείνα τα ποσά αφορούσαν όχι μονάχα 2 μήνες, αλλά τουλάχιστον 2 χρόνια. Και με την ευκαιρία το θέτουμε και αυτό. Έχουμε μια απάντηση βεβαίως από το Υπουργείο Εσωτερικών που λέει ότι δεν είναι δικό μας το θέμα, ότι είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Να δούμε τώρα τι θα μας πει ο κύριος Υπουργός. Ζητάμε λοιπόν να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί τα λεφτά που δικαιούνται με βάση τον δικό σας νόμο και να λύξει το θέμα με έναν τρόπο θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δουλή. Θα απαντήσει, όπως είπαμε, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πουλάκης. Κύριε Υπουργέ, έχω το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Δελή, ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχει λυθεί το θέμα, αλλά δεν μπορώ τώρα να ξεφύγω από τον πειρασμό με βάση τις εισαγωγές που κάνατε. Λοιπόν, ακούστε. Μη συγκρίνετε αυγά με πατάτες. Ο Βούτσης και η Νέα Δημοκρατία μείωσαν 22% το βασικό μισθό και φτάσαν την ανεργία στο 27,8%. Αυτή η κυβέρνηση και με τελευταία υπουργό την κυρία Αχτσιόγλου έδωσε αύξηση 11% στο βασικό μισθό, κατάργησε τον υποκατώτατο για τους νέους μέχρι 25 ετών και έχει κατεβάσει την ανεργία μέχρι στιγμή στο 18,3% και κατεβαίνει. Άρα μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλοι κατέστρεφαν και εμείς αναστηλώνουμε. Ένα παράδειγμα αναστήλωσης είναι και αυτό που ρωτάτε. Η ερώτησή σας βασίστηκε σε νομοθετική πρωτοβουλία την οποία πήραμε και διορθώσαμε αυτό που έγινε στο Φλέμινγκ, όπου κάποιοι υπάλληλοι του μηχανισμού από κεκτημένη ταχύτητα και παίζοντας το βασιλικό τρίτο του βασιλέως, ακόμα και μετά την επιστροφή συνέχισαν να τους κρατάνε τα χρήματα και δεν τους τα γύρναγαν και πίσω. Γι' αυτό νομοθετήσαμε και τους γύρισαν πίσω και τα παραπάνω που κράτησαν και αυτά που από την αρχή το 25%. Τώρα για τα 3 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα πραγματικά στοιχεία είναι τα εξής. Στο Ιπποκράτειο είχαν τεθεί 7 μόνιμοι υπάλληλοι και 12 από το πρώην ΙΚΑ. Έχει κινηθεί η διαδικασία για να τους επιστραφούν τα χρήματα, με βάση τη ρύθμιση που είχε γίνει και για το Φλέμι. Στο Θεαγένιο έχουν επιστραφεί τα χρήματα. Ήτανε 20 άτομα από τον Άγιο Παύλο, 6 από το Αφροδυσίων και Δραματικών Νόσων και 2 από το Ειδικό Λοιμόξεο. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους υπαλλήλους που έχουν πάει στο Θεαγένιο.
Στο ΑΧΕΠΑ υπήρξε πρόβλημα. Αφορά συνολικά από τα στοιχεία που μου έδωσαν εμένα οι υπηρεσίες 57 άτομα που μετατάχθηκαν εκεί, για τους οποίους στείλαμε, διότι και εκεί κάποιοι υπάλληλοι δεν ήξεραν ποιο να τα δώσει, αυτό που φύγανε ή αυτό που πήγανε. Λοιπόν, στείλαμε εγκύκλιο από όταν που είχατε κάνει τη γραπτή ερώτηση, να σου πω την αλήθεια. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό το θέμα της μία απάντηση της γραπτής. Έχουμε στείλει που διευκρινίζει ότι την επιστροφή των παρακατηθέντων θα γίνει από τα νοσοκομεία στα οποία μετατάχθηκαν συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Εμείς θα διορθώνουμε ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας και ό,τι πληγή άνοιξαν οι προηγούμενοι εκείνα τα χρόνια, γιατί μπαίνουμε σε φάση ανάταξης ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το θέμα. Το πρακτικό πρόβλημα υπήρχε μόνο στο ΑΧΕΠΑ, που και με την εγκύκλιο που στέλνουμε λύνεται και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Δελή, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ναι. Μοιραία, κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση επεκτάθηκε και στο νόμο στον οποίο βασίστηκαν όλα αυτά τα αρνητικά που έζησαν. Και με έναν τρόπο ζουν ακόμα τις συνέπειές τους οι εργαζόμενοι και θα συνεχίσουν να ζουν, μια που και αυτός ο νόμος, ο 4172 δηλαδή, ένας από τους εμβληματικότερους μνημονιακούς νόμους, ζει και βασιλεύει και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, για την αύξηση του 11%, εάν αφαιρεθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές, αυτό που μένει, κύριε Πολάκη, για τους εργαζόμενους είναι 25 περίπου ευρώ το μήνα. Αν θέλετε να πανηγυρίζετε για αυτά τα 25 ευρώ που θα μπουν στην τσέπη των εργαζομένων, όταν αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει τουλάχιστον 751 ευρώ, και μάλιστα αυτά τα λέγατε μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015, τότε πανηγυρίστε, αλλά μην καλείτε και τους εργαζόμενους να πανηγυρίσουν γι' αυτό. Για να αφήσουμε δηλαδή κατά μέρος ποιοι θα το πάρουν και αυτό το 25, όταν θερίζει έξω η ευέλικτη εργασία. Μια ευέλικτη εργασία η οποία με τον τρόπο της μειώνει την ανεργία, γιατί ξέρω και εγώ να μειώσω την ανεργία, αν μια θέση εργασίας τη μοιράσω σε 2, σε 3 και σε 4. Ξέρετε πόσο θα μειωθεί η ανεργία. Και αυτός είναι ο τρόπος που μειώνεται η ανεργία. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Είπατε ότι έχει λυθεί. Είπατε όμως, παρακάτω, που σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι έχει λυθεί ουσιαστικά μονάχα στο Θεαγένειο. Εκεί έχουν πάρει τα χρήματά τους. Γιατί ούτε στο Ιπποκράτειο τα έχουν πάρει, έχει κινηθεί η διαδικασία. Είπατε και στο ΑΧΕΠΑ δεν ξέρω που υπάρχει εμπλοκή. Λοιπόν, θα θέλαμε την παρέμβασή σας, πάση περιπτώσει αυτό που πρέπει να κάνετε ως Υπουργοί, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει το ζήτημα εκεί και να πάρουν και τα χρήματά τους. Και μια και τόφερη κουβέντα, να μεταφέρετε βεβαίως το ίδιο δικαίωμα, μια που συμμετέχετε και στο Υπουργικό Συμβούλιο κι εσείς, κύριε Πολάκη, να μεταφέρετε αυτό το αίτημα να αφορά και τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς αστυνομικούς, όσους τέλος πάντων, και είναι αρκετοί, είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα εκείνη την εποχή. Ευχαριστώ.